Αγαπητοί φίλοι, δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο για την κουζίνα, αλλά υπάρχουν 2-3 συνταγές που δεν μπορώ να μην σας τις δείξω. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πιλάφι που έχει μεγάλη ιστορία. Αν θα ρωτήσετε έναν Ουσμπέκο από την Ασία ποιος σας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, θα σας πει ο Ισκαντέρ μας έφερε το πιλάφι. Έχει μεγάλη ιστορία, μία συνταγή που δεν είναι απλό συνταγή, είναι παράδοση. Ξεκινάμε λοιπόν με το ριζάκι. Τώρα αυτό το ριζάκι θέλει μία μικρή επεξεργασία και πρώτο που θα κάνουμε, θα ασχοληθούμε λίγο με το ρύζι. Το ρύζι πλένουν σε ζεστό νερό, αλλά εμείς εδώ στη φύση δεν έχουμε ζεστό νερό, θα το πλένω εδώ στη πηγή. Έτσι με απλές κινήσεις, απαλές, μέχρι να φύγει όλο το άμυλο. Αν και είναι λίγο καθαρό βλέπω, αυτό το ασπράκι πρέπει να φύγει από το ρύζι. Το νερό πρέπει να είναι διάφανο. Πλένουμε αυτό το ριζάκι, το γεμίζουμε με νερό και το αφήνουμε τουλάχιστον για 30-40 λεπτά. Το πιλάφι το φτιάχνουν συνήθως στα κάρβουνα, στη φωτιά. Θα καταλάβετε γιατί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε στη κουζίνα. Έφτιαξα μια τέτοια σόμπα. Πιστεύω δεν χρειάζεται να σας κάνω ένα επιπλέον βίντεο. Είναι πολύ απλή κατασκευή. Από ένα δοχείο, το μπουρί το έκανα από γκαζάκια. Τα άκουψα. Έτσι και γυρνάνε όπου θέλουμε. Την έχω δοκιμάσει, πάρα πολύ ωραία σουμπίτσα και εδώ εφαρμόζει πάρα πολύ καλά την κατσαρόλα από μαντέμι που έχω. Ας ανάψουμε τώρα φωτιά, γιατί η φωτιά για το πιλάφι είναι το παν. Τώρα όσο παίρνει φωτιά η σόμπα μας, θα ετοιμάσουμε το κρεατάκι. Πήρα ένα κιλό αρνάκι, πολύ ωραίο αρνάκι για ένα κιλό ρύζι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κοτόπουλο και χοιρινό και οποιοδήποτε άλλο κρέας επιθυμείτε. Έτσι, κομματάκια να είναι ούτε πολύ μεγάλα ούτε πολύ μικρά. Και αυτό το λίπος οπωσδήποτε το αφήνουμε. Θα δώσει περισσότερη νοστιμιά στο πιλάφι. Τώρα το καζάνι ζεστάθηκε. Θα πρέπει να βάλουμε λαδάκι. Το λαδάκι χρησιμοποιούν ουδέτερο χωρίς μυρωδιά. Λένε ότι το πιλάφι πρέπει να έχει δική του μυρωδιά. Δηλαδή τα δυνατά λάδια όπως ελαιόλαδο δεν χρησιμοποιούν στο πιλάφι. Εγώ όμως δοκίμασα ελαιόλαδο και να σας πω κάτι, δεν χαλάει καθόλου τη γεύση του πιλαφιού. Γι' αυτό στην Ελλάδα βρίσκομαι και θα βάλω ελαιόλαδο. Για ένα κιλό ρύζι θα χρειαστούμε περίπου 250 γραμμάρια λαδιού. Τώρα πρέπει να ζεσταθεί το λαδάκι μέχρι να αρχίζει να καπνίζει, δηλαδή πρέπει να ζεσταθεί πάρα πολύ. Περιμένουμε λίγο.
Τώρα σε καυτό λάδι ρίχνουμε ένα κρεμμυδάκι. Α, ήδη είναι ζεστό. Ήρθε η σειρά του κρέατος. Το κρεμμύδι κοκκίνησε και πιστεύω πρέπει να το βγάλουμε. Τώρα ήρθε η σειρά για το κρέας. Πρέπει να ζεσταίνουμε ακόμη λίγο το λαδάκι για να μην κουλήσει το κρέας στα τυχώματα. Γι' αυτό σας έλεγα, θέλει πολύ φωτιά, θέλει φωτιά πραγματική ή υδραέριο. Στη κουζίνα γίνεται, αλλά ίσως πρέπει να βάλετε λιγότερο κρέας. Πολύ ωραία. Α, αυτή τη φωτιά θέλουμε εμείς. Όσο ετοιμάζεται το κρέας, θα κόψουμε λίγο κρεμμυδάκι. Κρεμμύδι θα χρειαστούμε 3 μέτρια κρεμμύδια. Τώρα θα κόψουμε το καρότο. Το καρότο χρειάζεται πάρα πολύ. Όσο είναι το ρύζι, δηλαδή 1 κιλό καρότο, 1 κιλό ρύζι. Εγώ βάζω και ίσως λίγο παραπάνω καρότο. Μ' αρέσει να κόβω μεγάλα κομμάτια, αλλά η κλασική συνταγή είναι με λεπτά κομματάκια που θα σας δείξω πώς κόβονται. Κοκκίνησε το κρεατάκι μας, πρέπει να το βγάλουμε. Το βγάλουμε το κρέας. Αχ, μυρωδιά υπέροχη. Υπέροχη μυρωδιά. Θέλει υπομονή όμως. Θέλει χρόνο να γίνει ακόμη πιο νόστιμο το πιλαφάκι μας. Πολύ ωραίο κρεατάκι. Και τώρα πρέπει να ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι, να το σουτάρουμε. Κοκκίνησε το κρεμμυδάκι μας, τώρα πρέπει να ρίξουμε το καρότο. Πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα η φωτιά θα πρέπει να είναι χαμηλή. Δεν βάζουμε μικρά ξυλάκια όσο κάρβουνα έχει. Τώρα ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά. Το κύριο μπαχαρικό για το πιλάφι είναι το κύμινο. Τώρα στο καρότο θα ρίξουμε το μισό κύμινο. Κύμινο.
κόκκινο θα βάλω μπόλικο. Έτσι για να πάρει περισσότερη μυρωδιά θα το πατήσω λίγο. Υπέροχη μυρωδιά. Μου σκουβουλάει ο τόπος. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Χαμός. Το καρότο είναι έτοιμο. Για να καταλάβετε αν είναι έτοιμο, θα πρέπει να είναι έτσι, μαλακό. Μαλακό και να λυγίζει. Θα ήρθε η ώρα να επιστρέψει το κρέας μέσα. Θα βάλουμε και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Το κείμενο που μας έμεινε. Θα βάλουμε πάπρικα να πάρει λίγο χρώμα. Θα βάλω διάφορα πιπέρια. Θα βάλω και αυτό εδώ που λέγεται Berberis. Πήγα σε κάποια καταστήματα για να το βρω, δεν μπορούσα να το βρω και αναγκάστηκα να το βρω στη φύση. Το μάζεψα και το έφερα. Αυτό είναι ξινό φρούτο του δάσους. Το ρύζι έχει άμυλο. Το άμυλο σε ψηλές θερμοκρασίες κουλάει. Γίνεται γέλιση, δημιουργείται γέλι που κουλάει. Το Berberis έχει οξέα. Αυτά τα οξέα συμβάλλουν στην διάσπαση του αμύλου σε γλυκόζη και φρουτόζη. Το πιλάφι γίνεται πιο γλυκό. Αν δεν βρείτε Berberis, μπορείτε να βάλετε σταφίδα. Είχα δει να βάζουν και λιμόνι, ολόκληρο λιμόνι έτσι από πάνω σε ρύζι. Θέλει μπόλικο αλάτι, γιατί το ρύζι θα πάρει αλάτι μπόλικο. Τώρα άρχισε να βράζει λίγο. Εδώ που βράζει, παίρνουμε λίγο ζωμό και το δοκιμάζουμε. Γλυκό. Θέλει κι άλλο αλάτι. Πρέπει να είναι αλατισμένο αρκετά, έτσι ώστε όταν θα βάλουμε ρύζι, να έρθει στα ίσια. Τώρα είναι καλά. Τώρα αυτός ο ζωμός πρέπει να βράσει τουλάχιστον 30-40 λεπτά, μερικοί αφήνουν και μία ώρα, σε πολύ χαμηλή φωτιά. Θα βάλουμε και ένα σκόρδο μέσα ολόκληρο, έτσι φρέσκο. Μπορείτε να βάλετε και μία καυτερή πιπεριά, τσίλι. Μπορείτε να βάλετε και ένα λιμόνι. Μπορείτε να βάλετε και ένα φρούτο, μήλο για παράδειγμα, θα είναι πολύ ωραία. Όσο σιγουβράζει ο ζωμός, θα κάνω μια σαλάτα που ταιριάζει πάρα πολύ στο πιλάφι. Είναι απλή ντομάτα, γλυκιά ντομάτα προτιμώ, με κρεμμυδάκι. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χωριάτικη.
Ο καιρός είναι φανταστικός. Άρχισε να ψυχαλίζει λίγο. Δεν θα μας χαλάσει η διασκέδαση. Και εδώ σιγοβράζει ο ζωμός εδώ και μισή ώρα. Έπρεπε να το κρατήσω λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Μη μας πιάσει βροχή. Λοιπόν, θα ρίξω το ριζάκι. Το ριζάκι έτσι το παίρνω από το νεράκι, το ρίχνω. Μετά, αν θα χρειαστεί, θα συμπληρώσω λίγο νερό. Πολύ ωραία. Και το ρύζι μας είναι ένα-ένα. Το μυστικό του πιλαφιού είναι το ρύζι να μην κολλάει μετά στο τέλος. Για να δούμε αν θα πετύχουμε. Μπράβο. Το ριζάκι μετά το νερό δεν πρέπει να είναι στιγνό. Στο νερό, από το νερό στην κατσαρόλα κατευθείαν. Εδώ θέλει λίγο να το συμπληρώσουμε. Και αυτό το κίτρινο ριζάκι εμείς θέλουμε λίγο να το σκεπάσουμε, τουλάχιστον ένα περίπου ένα δάχτυλο, έτσι. Τα άλλα ρύζια θέλουν λίγο παραπάνω νερό. Τώρα θα βάλω λίγη φωτιά να πάρει βράση και το αφήνουμε έτσι για άλλα τουλάχιστον 30 λεπτά. Είναι όμορφο, ωραίο. Σηκώνουμε έτσι. Εδώ κάνουμε 2-3 τρυπούλες να φεύγουν τα υγρά. Να εξατμίζεται το νερό. Κλείνουμε. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το μέρος. Εκεί έβρεχε, κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω και εδώ είναι φανταστικά και το πιλάφι μας έγινε. Και να σας πω, το δοκίμασα λίγο, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα θα το σερβίρω. Δυστυχώς δεν μπορείτε να το δοκιμάσετε. Θα δοκιμάσω εγώ, θα δοκιμάσουν παιδιά και θα μας πούν τη γνώμη τους. Ας το βάλουμε τώρα. Βλέπετε, το ριζάκι είναι ένα και ένα, δεν κουλάει πουθενά. Πάρα πολύ ωραία. Και το λαδάκι είναι πολύ ωραίο που το κάλυψε όλο το ρύζι. Όλο αυτό, παιδιά, πρέπει να το φάμε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι για τουλάχιστον 7 άτομα. Πεινάσαμε, πεινάσαμε, τώρα θα γίνει, τώρα σερβίρισμα. Πάνω βάζουμε το σκόρδο, τα χέρια μου είναι καθαρά, έτσι. Κρεατάκια πολύ ωραία. Παιδιά, ελάτε καθίστε εδώ, πρώτα δοκιμάζουν τα παιδιά. Αν τους αρέσει, συμβαίνει ότι πέτυχε. Παιδιά είναι παιδιά. Έλα, μιλάνε από εδώ. Έλα και εσύ, Μάρτιν, από εδώ. Για να δούμε, παιδιά. Σας αρέσει, παιδιά? Ναι! Ναι.
Απόλαυση! Πω πω, τι νόστιμο! Πραγματικά! Ίσως παίζει ρόλο και η φύση. Πολύ νόστιμο! Σας συνιστώ να κάνετε αυτό το πράγμα, να δοκιμάσετε, να με γράψετε στα σχόλια και θα με θυμάστε χρόνια. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, σχολιάστε και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Τώρα δεν έχω πολύ χρόνο να μιλήσω. Τώρα θα πάω.